Με τη διάταξη του νομοσχεδίου για την απαγόρευση συμμετοχής πολιτικών προσώπων στη διοίκηση ή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιριών που έχουν έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο φορολογικά με την ελληνική δημοκρατία, έπραξε το σωστό. Προσδιορίσε δηλαδή με σαφήνεια τα όρια της απαγόρευσης, ώστε η διάταξη να μπορεί να εφαρμοστεί και η απαγόρευση να έχει νόημα. Η προηγούμενη διάταξη που με πανηγυρισμούς είχε περάσει το 2010 η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ απαγόρευε μεν τη συμμετοχή σε εξωχώριες εταιρείες, ήταν όμως πρακτικά ανεφάρμοστη καθώς δεν όριζε την έννοια της εξωχώριας εταιρείας. Την ίδια στιγμή δε επέτρεπε τη συμμετοχή σε εταιρείες με έδρα στην Αλλοδαπή. Ακριβώς αυτή η αντίφαση δημιουργούσε εσκεμμένη σύγχυση και οδηγούσε σε μη εφαρμογή της απαγόρευσης. Την επισήμανση αυτή είχε από τότε κάνει και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Για τον ίδιο λόγο και η ομάδα κρατών εναντίον της διαφθοράς στο Συμβουλίο της Ευρώπης ζήτησε την αλλαγή της διάταξης ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί. Παρά τις σαφείς διευκρινήσεις που έχουν ήδη δοθεί, όσοι πολιτικοί και εκδότες κατά καιρούς έχουν βρεθεί σε λίστες και έχουν εμπλακεί αποδεδειγμένα σε διακίνηση μαύρου χρήματος, κουνάνε το δάχτυλο στην αριστερά για δήθεν προσπάθεια συγκαλύψεων και παροχής προνομίων στο πολιτικό προσωπικό. Επειδή η αριστερά, αλλά και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δεν αστειεύεται σε ό,τι αφορά ζητήματα διαφάνειας και ελέγχου πολιτικού χρήματος, σήμερα σηκώνουμε το γάντι. Απέναντι στην πρωτοφανή προσπάθεια διαστρέβλωσης και κατασυκοφάντησης, δεν πρόκειται να μείνουμε απαθείς. Αύριο καταθέτουμε στη Βουλή τροπολογία, η οποία θα απαγορεύει και θα θεωρεί ασυμβίβαστη τη συμμετοχή πολιτικών προσώπων, δηλαδή μελών της κυβέρνησης, βουλευτών, αρχηγών πολιτικών κομμάτων, ευρωβουλευτών, γενικών γραμματέων, περιφερειαρχών και δημάρχων, στη διοίκηση ή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιριών με έδρα εκτός της χώρας. Η απαγόρευση δηλαδή δεν θα αφορά γενικώς και αορίστως τη συμμετοχή σε εξωχώριες εταιρείες, οι οποίες ήταν και εξακολουθεί να είναι αδύνατο να οριστούν νομικά. Η απαγόρευση πλέον θα είναι γενική και καθολική. Η κυβέρνηση θα επιδιώξει την ονομαστική ψηφοφορία για τη συγκεκριμένη διάταξη αύριο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Προκαλούμε τώρα τους τιμητές της ηθικής και της διαφάνειας να υπερψηφίσουν τη διάταξη και να μην κρίνουν εξιδίων τα αλότρια. Όποιος λοιπόν αρχηγός κόμματος έχει μετοχές ή άλλη σχέση δική του ή συγγενικού του προσώπου,